Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε σήμερα εδώ, όχι από μια πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, αλλά μετά από πολύ καιρό, αφού σερνώτησαν διάφορα θέματα, από πρωτοβουλία τοπικής κοινότητας και νομίζω ότι πολύ καλά κάνατε, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Να τεθούν τα πράγματα δημόσια. Έχουν περάσει από τον Φεβρουάριο 7 μήνες, όταν ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της πλατείας, όταν ζητήσαμε να μπει στο Συμβούλιο και τα μπει, και όταν μαζέψαμε υπογραφές, όταν κτλ. Η Δημοτική Αρχή αυθαιρετεί συνεχώς στους δημόσιους χώρους. Και απόψε δυστυχώς, ενώ ήταν μια ευκαιρία να γίνει ένας διάλογος, ο Δήμαρχος είπε: Το παίρνετε ή το αφήνετε. Ήρθα εδώ, αυτό θα κάνω, από σεβασμό ήρθα, καληνύχτα. Και είπε και κάτι άλλο. Είπε: Παραβαίνω το καθήκον μου, γιατί καθήκον του Δημάρχου να εισπράττει τα δημόσια έσοδα. Για να μην μιλάτε. Όταν μιλάτε, θα σας θυμίζω ότι χρωστάτε. Δεν χρωστάνε, γιατί καμία οικονομική επιτροπή δεν τους έχει βεβαιώσει οφειλές και δεν τους έχουν δώσει άδειες για τα καταστήματα. Άρα λοιπόν οι ίδιοι έχουν πάρει την τεχνική υπηρεσία για το έλεγξη αυτό το πρόγραμμα, ήταν σίγουρος, είναι προβλέψιμος, όπως θα το έλεγε. Έχουν πάρει την τεχνική υπηρεσία τα σχεδιαγράμματα και εκκρεμεί το ζήτημα του Δήμου. Αν λοιπόν ο Δήμαρχος είναι οφείλει να προστατεύει τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου, ομολόγησε τη δική του αβελτηρία και όχι τον επαγγελματία της πόλης. Αλλά είπε όμως και κάτι άλλο. Θα σιωπάτε και θα ζητάω χρήματα. Η μελέτη πάσχει από τη γέννησή της. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες. Θα προσθέσω μόνο στο που ο κ. Χατσίβελας πριν ότι η πλατεία πρέπει να είναι ενταγμένη στον ιστό της πόλης και να έχει επικοινωνία με την πόλη. Τα φιλιατρά, όπως είναι οι Γαργαλιάνοι, συγγνώμη, όπως είναι και τις παλιές φωτογραφίες, έχουν εξαιρετικά νεοκλασικά. Αυτή η πρόταση θα κρίνει. Δηλαδή, ο πολίτης, ο περιπατητής, αυτός που θα κάτσει στην πόλη να τη γευτεί κτλ., θα έχει, αποκρίνεται ο πλούτος, ο περιβαλλοντικός, ο οικιστικός της πόλης. Θα πω μόνο αυτό το τεχνικό, δεν θα πω άλλα. Θα πω μόνο ότι η μελέτη επίσης πάσχει από τη σύλληψή της. Δεν μπορεί μια μελέτη να είναι καλή όταν δεν γίνεται διάλογος με το επιστημονικό προσωπικό μιας πόλης. Δεν γίνεται διάλογος με το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει την κοινωνική συνένεση των πολιτών. Δεν σε ποιους απευθύνεται. Οι άνθρωποι διαφέρουν από τις μέλησεις, γιατί οι μέλησεις κάνουν εξαιρετικές κατασκευές, αλλά οι άνθρωποι τις έχουν στο μυαλό τους πριν τις κάνουν. Αυτό έχουμε λοιπόν και από αυτό θα συζητήσουμε. Σε ό,τι μας αφορά, εμείς στηρίξαμε όποιες πρωτοβουλίες γίνανε, δεν έχει νόημα να τα πούμε τώρα. Και θα γίνουν για την αποτροπή αυτού του πράγματος που πραγματικά δεν είναι πλατεία και θα μεταφέρει ουσιαστικά το αλσίλιο ή τις δραστηριότητες που γίνεται εδώ στο χώρο της πλατείας και θα στερήσει την πόλη από πλατεία για όλες αυτές τις δραστηριότητες με τον ωραία φράση και εκδοτικούς φόρους που είπε ο κ. Τάσος Κατσίβελας. Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, η πλειοψηφία, όφυλαν να στήσουν αυτοί. Να ακούσουν, να φρουγκαστούν την πόλη, να φρουγκαστούν τους δημοτικούς συμβούλους, αντί γι' αυτό όμως κουνάνε το χέρι. Κουνήσανε και σήμερα το χέρι στην πόλη, στους κατοίκους, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στους δημοτικούς συμβούλους. Όποιος όμως κουνάει το χέρι του πολλές φορές, τελικά το κουνάει στον εαυτό του. Τι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να ζητήσουμε απόψε να αποσυρθεί αυτή η πρόταση από την Οικονομική Επιτροπή. Να πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, την αποσύρει. Το δεύτερο, να συγκροτήσουμε την επιτροπή που είπε ο πρώην Δήμαρχος, ο κ. Κατσίβελας, μια επιτροπή που να έχει μέσα, εν πάση περιπτώσει, όσο ευρεία θα κρίνει το Συμβούλιο, λέγω εγώ για αυτά, που θα τρέξει, θα πει, θα επισκεφθεί τις δημόσιες υπηρεσίες, τα αρμόδια υπουργεία κτλ. Θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό που, εν πάση περιπτώσει, επιβάλλει η δημοκρατία, η λογική, η νομιμότητα, η κοινωνική συνένεση. Δεν μπορεί να παίρνουμε μια πλατεία, είπε ο Δήμαρχος κάτι. Είναι δωρεάν, λέει. Τι εννοούσε είναι δωρεάν. Αν την έκαναν οι υπάλληλοι του Δήμου, δεν είναι δωρεάν. Πληρώνονται η τεχνική υπηρεσία. Είναι δωρεάν, ήρθε από κάπου αλλού και πήγε και υπογράφηκε στην τεχνική υπηρεσία. Δηλαδή είναι φασόν. Είδατε εσείς να γίνετε καμία μελέτη. Είδατε να προσεγγίσει κάποιος βιωματικά την πόλη. Να μιλήσει με τους επαγγελματίες, με τους κατοίκους, με τις μικρές ηλικίες, με τις μεγαλύτερες. Να πει ρε παιδιά, τι κάνουμε εδώ. Έχουμε επαγγελματική δραστηριότητα, πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική. Και πάσε τόσο να οδηγηθούμε σε μια σύλληψη. Μπορεί να είναι σοβαρή μια μελέτη που έχει σχεδιαστεί κάπου αλλού και ήρθε απλά να εφαρμοστεί στην πόλη. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Είμαι στη διάθεση προσωπικά εγώ και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Παρασκευόπουλος της πόλης και τον Δημοτικό Σύμβουλο, με τους οποίους όντως συνεργαζόμαστε και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε θεσμικά, αλλιώς και κινηματικά. Η πόλη έχει τη δυνατότητα, μπορεί να συγκροτηθεί, καθ' αλλιώς έχουμε μια παράδοση. Μπορούμε, εν πάση περιπτώσει, να αποτρέψουμε αυτό που πάει να γίνει και ουσιαστικά να ακυρώσει τη λειτουργία της πλατείας στην πόλη των Γαργαλιάνων. Ευχαριστώ και με συμπαθάτε για το χρόνο.